και πάρα πολύ, ανησυχώ πάρα πολύ. Πότε θα τελειώσει αυτό, μόνο ο Θεός ξέρει. Στις 27 Φεβρουαρίου, 4 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έναρξη του πολέμου, η κυρία Λιούμποβ με δάκρυα στα μάτια περιγράφει την αγωνία της για τα παιδιά και τα εγγόνια της που εγκλωβισμένα στο υπόγειο του σπιτιού του στην Ουκρανία έτρεμαν κάθε φορά που ηχούσαν σιρήνες. Οι περιγραφές της παρακτικές. Τα μικρά αγωνάκια 2 χρονών μου λέει η νύφη, δεν μπορώ μαμά, εγώ να περιμένω με τα παιδιά στα χέρια. Τόσες ώρες, τόσες μέρες μου λέει, πρέπει 4 μέρες να περιμένουν για να ρτήσερα. 50 χιλόμετρα είναι πολλά. Σήμερα, 1,5 μήνα αργότερα, η ανακούφιση είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, καθώς κρατάει και πάλι στην αγκαλιά της τα εγγόνια της. Ασφαλή και μακριά από τη φρίκη του πολέμου, τα 2 μικρά παιδιά βρίσκουν καταφύγιο στη ζεστή αγκαλιά ενός οικείου προσώπου, όπως είναι αυτό της γιαγιάς τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που ήρθανε τα αγωνάκια μου, που είναι δίπλα μου, που δεν έχω τώρα άγχος πολύ, που είναι, τι να σας πω, αλλά κλαίω, γιατί και χαίρομαι και κλαίω που ήταν δίπλα μου. Μόλις μία εβδομάδα πριν, η νύφη της κατάφερε να περάσει τα σύνορα μαζί με τα 2 μικρά παιδιά της. Ωστόσο, τόσο η σκέψη της ίδιας της κυρίας Λιούμποβ, των παιδιών αλλά και της μητέρας τους, βρίσκεται πίσω στην αιματοβαμμένη Ουκρανία, εκεί όπου παραμένει εντός συνόρων ο γιος της. Η καθημερινή επικοινωνία που φροντίζουν να έχουν ανακουφίζει έστω και πρόσκαιρα την αγωνία τους. Θέλω μέχρι να σταματήσει πόλεμο, να μένουν δίπλα μου όσο μπορώ, να φροντίζουν, να το αγκαλιάζουν, να το φυλάω. Τα 2 αγοράκια μαζί με τη μητέρα τους εγκαταστάθηκαν ήδη σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, όπου και θα παραμείνουν μέχρι να μπει ένα τέλος στον πόλεμο και να καταφέρει η οικογένεια να ενωθεί και πάλι μακριά από τις φρικτές εικόνες των πολεμικών συγκρούσεων, για να καταφέρουν να συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν.